Δεν χάνουμε λεπτό. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, της αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε σήμερα από εδώ, από το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. 9 μέρες πριν τις ευρωεκλογές δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να γεμίσουν κόκκινα ψηφοδέλτια οι κάλπες. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η αντεπίθεση με το ΚΚΕ απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου. Και η ψήφος στο ΚΚΕ στέλνει καθαρό μήνυμα δυσαρέσκειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λόμπι της διαφθοράς των μεγάλων συμφερόντων, της φτώχειας και της πολεμικής προετοιμασίας. Μήνυμα που, να είστε σίγουροι, θα φτάσει βαθιά ως τα διευθυντήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια, η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι και δύναμη, ελπίδα για το λαό μας την επόμενη μέρα, που θα σβήσουν τα φώτα των εκλογών και κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. Και τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας διαμηνεί ο Πρωθυπουργός, θα βγάζει τα νέα αντιλαϊκά μέτρα από τα σερτάρια των υπουργών της, προαπαιτούμενα, ορόσημα όπως μας τα λένε, για την εκταμείευση του ζεστού χρήματος για το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πληρώνει ο πολύπαθος λαός το λογαριασμό και οι λίγοι να κάθονται στο τραπέζι για το μεγάλο φαγοπότη. Και για να κάνουμε λοιπόν την εικόνα, τι θα κάνουν τότε την επόμενη μέρα των εκλογών οι υπόλοιποι διεκδικητές της ψήφου, η αποκαλούμενη αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και των λοιπών. Μα προφανώς ότι έκαναν και πριν. Θα κοκορομαχούν στη Βουλή για διάφορα μη ουσιώδη ζητήματα, θα χτυπάνε στην πλάτη το λαό για το δίκιο του και στο τέλος θα στηρίζουν με την ψήφο τους τις πολιτικές που αυξάνουν τα βάσανά του. Γιατί όλοι τους δεσμεύονται στην πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ταμείο Ανάκαμψης και το υπερμνημόνιο των συμφώνων σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και το συμβιβασμό στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γιατί όπως μας είπε και ο δήθεν αριστερούλης κύριος Κασελάκης, δεν υπάρχει εναλλακτική στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μας προτρέπει δηλαδή να υποταχτούμε απέναντι στη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί πιστά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για τέτοιες διαφορές μεταξύ τους μιλάμε. Την επόμενη μέρα λοιπόν των εκλογών μόνο το ΚΚΕ θα είναι εκεί μαζί με το λαό που στενάζει, με πολύ υψηλότερα ποσοστά μέσα εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Γιατί τα υψηλά ποσοστά του ΚΚΕ ξέρει ο λαός μας ότι μπορούν και να κόψουν το βήχα και να φέρουν πανικό στην κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία. Και αυτό το ξέρουν καλά εδώ γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί που ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την κάλυψη της σχολικής στέγης. Το ξέρουν οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου που ακόμα μετράνε τις πληγές τους. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που στηρίζουν το θαύμα του τουρισμού για λογαριασμό των tour operator και των επιχειρηματικών ομίλων και έχουν μοναδικό του στήριγμα τους κομμουνιστές. Οι υγειονομικοί που δίνουν τη μάχη να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία κόντρα στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και ο κινησμός κυβέρνησης και διοικητών δεν έχει όριο. Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι το απαραίτητο, ότι το απαραίτητο για βαριά ασθενής PET scan στον Παγνή βάζει μέσα, λέει, το νοσοκομείο και πρέπει να περιορίσει τη λειτουργία του. Αυτή είναι η πολιτική τους. Το ξέρουν όλοι οι κριτικοί επίσης καλά που βλέπουν την πράσινη μετάβαση να γίνεται γκρίζα, να μετατρέπει με σβούρους δάση, με σβούρους τα βουνά, να καταστρέφει το περιβάλλον και να ανεβάζει την ενεργειακή φτώχεια. Στις 9 Ιούνιου λοιπόν, στο Ηράκλειο
και σε όλη την Κρήτη μία είναι η επιλογή. Το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά. Το χρωστάμε στην ιστορία και τους αγώνες του λαού μας, στην περιοχή μας που γέννησε ήρωες τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και υπέφερε πολλά από την πότα του φασισμού. Η πρόσφατη επέτειος της μάχης της Κρήτης μας το θυμίζει και ακόμα περιμένουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Στην περιοχή μας που γέννησε ήρωες και στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο Μεσοπόλεμο, τον εμφύλιο, τη μεταπολίτευση με τους κομμουνιστές μπροστάριδες. Στις 9 Ιούνιου δίνουμε απάντηση επίσης με την ψήφο μας και στις αλαζονικές εξαγγελίες των τοπικών στελεχών των κομμάτων εδώ, που νομίζουν ότι έχουν τους ψηφοφόρους στο τσεπάκι τους, επειδή έχουμε, λέει, την τιμή και την κατάρα, λέμε εμείς, να είναι ο τόπος καταγωγής η Κρήτη των δύο αρχηγών, τα Χανιά και του τρίτου το Ηράκλειο. Και η Νέα Δημοκρατία να πάει χαμηλά, να μην κοκορεύεται για την πρωτιά στην Κρήτη, την οποία πληρώνει ακριβά ο λαός μας, αλλά και τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, που κραυγάζουν για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και δήθεν του νεοφιλελευθερισμού, για να υφαρπάξουν την ψήφο του λαού μας, αλλά φτιάχνουν μαζί τους κοινές κυβερνήσεις και ταυτόχρονα βγάζουν λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση του αυταρχισμού, των πολέμων, της προσφυγιάς και της εξαθλίωσης των λαών. Δεν σκορπάμε επίσης την ψήφο γύρω-γύρω σε κόμματα συμπληρώματα, κόμματα μιας χρήσης. Έχει αποδειχτεί ότι δεν πιάνει τόπο η ψήφος, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολύ αρνητικών συσχετισμών, που σε επίπεδο Ευρώπης μόνο το ΚΚΕ παίρνει πανευρωπαϊκά πρωτοβουλίες κοινής δράσης με τα κινήματα που δυναμώνουν και η ενίσχυσή του θα δώσει κουράγιο και στα υπόλοιπα 27 κομμουνιστικά κόμματα που δίνουν παλικαρίσια μάχη στις χώρες τους. Πάμε λοιπόν δυνατά. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό να φτάσει το ψηφοδέλτιο παντού. Όσο πιο πλατιά, τόσο περισσότερα κόκκινα βόλια θα πέσουν στην κάλπη μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με ένα πανίσχυρο ΚΚΕ στην κάλπη των ευρωεκλογών για να σηκωθεί ο λαός λίγο ψηλότερα. Καλή δύναμη, καλού αγώνε σε όλους. Γεια σας.